καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό σας μήνα. Επίσης, να είστε καλά. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκουμε πρώτα απ' όλα? Τώρα στην Αθήνα. Αθήνα. Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα, γιατί είναι πάρα πολλά τα δημοσιεύματα, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε, ένα από τα τελευταία δημοσιεύματα, και αυτό βεβαίως που βλέπω στο διαδίκτυο να έχει μία ταχύτητα όσον αφορά την παρακολούθησή του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο δίνεται προς τα έξω, είναι ότι εκεί που έχουμε φτάσει, συμπεραίνουμε ότι αν συνεχιστεί η ίδια λογική και η ίδια τακτική, ότι η Ελλάδα θα είναι η μοναδική χώρα που δεν θα έχει τα χωρικά της ύδατα όρηση, όσο οφείλει τουλάχιστον να το κάνει, με αποτέλεσμα αυτό να έχει βεβαίως και μία δυσμενή ακολουθία και επίπτωση και προς τον ορισμό των ΑΟΣ ή της ΑΟΣ. Να ξεκινήσουμε. Κοιτάξτε, έτσι, κύριε Λιγερέ. Ναι, ας ξεκινήσουμε έτσι, αλλά το θέμα είναι ότι νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε αυτή την ανάμειξη. Δηλαδή, η ΑΟΣ είναι μια έννοια η οποία είναι αποκλειστικά οικονομική. Κατά συνέπεια, μπορεί όντως να έχει η Ελλάδα μια ΑΟΣ χωρίς να έχει ακόμα χωρικά ύδατα που να είναι στα 12 ναυτικά μίλια. Γιατί προς το παρόν η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει πάει μόνο μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια. Τα 6 και για να πω και την αλήθεια. Και συγγνώμη σας διακόπτω, τα 6 μπορεί να είναι, αλλά εγώ το βλέπω στο σύστημα τσατσάρας. Όπου μας εξυπηρετεί είναι τα 6. Όπου εξυπηρετεί τους άλλους πάμε στα 4. 6, 7, 7, 3. Δηλαδή, νομίζω ότι το διαπιστώνετε κι εσείς. Όχι, δεν διαφωνώ μαζί σας στην ανάλυση. Απλώς ήθελα να πω ότι το θέμα το οικονομικό είναι κάπως διαφορετικό και μπορούμε να έχουμε ακόμα και 6 ναυτικά μίλια για τα χωρικά ύδατα, 10 ναυτικά μίλια για τον εναέριο χώρο και κάλλιστα 200 ναυτικά μίλια για την ΑΟΣ. Ναι. Θέλω να πω ότι η ΑΟΣ επιτρέπει να αποφύγουμε μία σύγκρουση με τοπική πάνω στο θέμα των χωρικών υδάτων και στην ουσία έχει ήδη τα ίδια ωφέλη και θα μπορεί στην πραγματικότητα η ΑΟΣ να βοηθήσει να περάσουμε εκ των υστέρων στα 12 ναυτικά μίλια. Άρα δεν πρέπει να θεωρούμε ότι το ένα καθυστερεί το άλλο. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει μία δυναμική μέσω της ΑΟΣ που θα μπορέσει να δώσει μια διέξοδο και για τα χωρικά ύδατα, απλώς θα είναι από την άλλη πλευρά, δηλαδή πρώτα η ΑΟΣ και μετά τα χωρικά ύδατα. Πρώτα η ΑΟΣ και μετά τα χωρικά ύδατα. Ναι. Να ρωτήσω πόσο κοντά είμαστε. Τώρα μπορεί να υπερβαίνω κάποια σκαμμένα, αλλά πρέπει να ρωτήσουμε πόσο κοντά είμαστε. Πλέον νομίζω ότι αυτή η κουβέντα πρέπει κάποτε να καταλήξει. Όχι, έχετε απόλυτα δίκιο. Απλώς τώρα νομίζω ότι είμαστε στην πραγματικότητα στην τελική ευθεία για να θεσπιστεί η ΑΟΣ. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες μελέτες και στον επιστημονικό χώρο και στον στρατηγικό χώρο. Και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια αναμονή από τον ίδιο τον λαό, τον ελληνικό, ο οποίος έχει καταλάβει τώρα πόσο σημαντική είναι η ΑΟΣ. Γιατί πρωτίστως δεν γνώριζε, δηλαδή δεν ήξερε και τις επιπτώσεις οικονομικές. Έχουμε δει την ανακάλυψη του φυσικού αερίου και πώς αλλάζουν τα πράγματα και στην Κύπρο. Ξέρουμε ότι έχουμε αποθέματα. Και τώρα λοιπόν, αν θέλετε και ακόμα και σε κυβερνητικό επίπεδο, έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία που θεωρούμε ότι υπάρχει ένα πολύ καλό πλαίσιο έτσι ώστε να θεσπιστεί η ΑΟΣ και να περάσει το νομοσχέδιο στη Βουλή και να ψηφιστεί από τους 300 βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων. Μάλιστα. Βεβαίως, η ΑΟΣ τι θα σήμαινε για την υπόσταση, την γεωπολιτικο-οικονομική της Ελλάδος? Αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Λιγερέ? Γιατί βλέπω ότι σε αυτή την σκακέρα, όπου έχει μεταφερθεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον, και μιλάω για αυτήν την ενότητα, δηλαδή μεταξύ Αιγαίου, Ανατολικής Μεσογείου, βλέπουμε την Ελλάδα να είναι ένας ανίσχυρος παίκτης. Αυτό τουλάχιστον βλέπουμε. Κοιτάξτε, προς το παρόν δεν είναι τόσο λανθασμένη αυτή η εικόνα, διότι όπως δεν διαθέτουμε ΑΟΣ, δεν έχουμε λύσει το θέμα της ευρωκρηπίδας και έχουμε μόνο 6
ναυτικά μίλια για χωρικά ύδατα, είναι κάπως δύσκολο να παίξουμε έναν άλλον ρόλο. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι τώρα έχουν πιστεί οι περισσότεροι ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή, διότι υπάρχει το φυσικό αέριο που βρίσκεται και στο Ισραήλ και στην Κύπρο, το οποίο πρέπει ούτως ή άλλως να περάσει από την ελληνική ΑΟΣ για να μπορέσει να τροφοδοτήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ενέργεια. Υπάρχουν κοινά project από τις τρεις χώρες, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, τόσο όσο αφορά την ηλεκτρική μεταφορά με το καλώδιο, το λεγόμενο Ευρωάζια Interconnector, και την ανάπτυξη ενός φυσικού αγωγού που θα μπορέσει να κάνει αυτή τη μεταφορά. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πλέον την θέσπιση και είμαστε σε μια διαδικασία σύμπλευσης με την Κύπρο, έτσι ώστε να μπορέσουμε σχετικά σύντομα να έχουμε μια οριοθέτηση μεταξύ των δύο κρατών, έτσι ώστε να υπάρχει αυτό το πέρασμα. Με αυτή τη λογική, αν θέλετε, εφόσον ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη από ενέργεια και δεν θέλει να έχει αποκλειστική εξάρτηση από τη Ρωσία και το Αζερβαϊτζάν και παίζει πάνω στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Αρκτική, τότε ο ρόλος της Ελλάδας γίνεται πολύ πιο σημαντικός, όχι μόνο ως πέρασμα, δηλαδή όχι μόνο ως ενεργειακός κόμβος, αλλά ως γεωπολιτικός παίκτης, γιατί στην πραγματικότητα με τα αποθέματα που έχουμε κάτω από την Κρήτη μπορούμε όντως να παίξουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο γεωοικονομικό ως πηγή ενέργειας. Και όχι μόνο στην Κρήτη βέβαια, αλλά όχι μόνο, απλώς το λέω με, καταλαβαίνω με το πιο εύκολο άνοιγμα που έχει γίνει προς το παρόν. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Λιγέρε. Επειδή υπάρχουν αγκάθια στο δρόμο λοιπόν προς τη θεσμοθέτηση της ΑΟΣ, και όταν λέω αγκάθια, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των ναυτικών μιλίων με την Αλβανία, ένα το κρατούμενο. Η Αίγυπτος δεν ξέρω και η Λιβύη δεν ξέρω ακόμα αν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα εκεί. Κατά συνέπεια δεν ξέρουμε αν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου, οπότε είναι μια αλληλουχία, έρχεται και η Ελλάδα. Και βεβαίως τι γίνεται στις σχέσεις μας σε επίπεδο συμφωνιών με την Τουρκία. Ναι, πρόεδρε, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα το θέμα της θέσπισης είναι ανεξάρτητο από τα κράτη που είναι γύρω μας. Είναι κάτι που γίνεται πάντοτε μονομερός, έτσι το έχουν κάνει και 134 χώρες στον κόσμο. Το θέμα για το οποίο μιλάτε τώρα είναι πραγματικότητα η οριοθέτηση. Mm-hmm, ναι. Η οριοθέτηση γίνεται σε δεύτερο στάδιο και η οριοθέτηση ούτως ή άλλως από κάθε κράτος είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή, μόνο και μόνο με μία οριοθέτηση, όποια και να είναι, μπορούμε να αρχίσουμε αμέσως τις έρευνες, τις γεωτρήσεις και την εκμετάλλευση στην περιοχή που αφορά την οριοθέτηση. Mm-hmm. Μιλήσατε αρχικά για την Αλβανία. Πρέπει να ξέρετε ότι τώρα προχωράμε πολύ θετικά με την Αλβανία, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτή την συμφωνία, δίχως να έχουμε τα προβλήματα που είδαμε το 2009 και ακυρώθηκε η διαδικασία μέσω του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Όσο αφορά την Αίγυπτο και την Λιβύη, η Αίγυπτος ξέρετε ότι έχει υπογράψει συμφωνία με την Κύπρο από το 2003. Υπάρχει ένα θετικό πλαίσιο, διότι έχει ανακοινώσει η κόπεδα το 2012, τα οποία δεν καταπατούν την ελληνική ΑΟΣ, ούτε βέβαια την κυπριακή. Κατά συνέπεια αποδέχεται ότι υπάρχει ύπαρξή μας στην περιοχή και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Όσο αφορά τη Λιβύη, ξέρουμε ότι η μόνη δυσκολία είναι η Γάβδος ουσιαστικά, γιατί η Λιβύη αναγνωρίζει ότι υπάρχει το ελληνικό πλαίσιο και για την Κρήτη, άρα θα πρέπει να παιχθεί το παίρνιο πάνω στο θέμα της Γάβδου, το οποίο είναι σημαντικό βέβαια, γιατί η Γάβδος έχει μια ζώνη επιρροής που αποτελεί 2.428 τετραγωνικά χιλιόμετρα, άρα είναι σημαντικό να το προσέξουμε. Όσο αφορά την Ιταλία, υπάρχει συμφωνία εφαροκρηπίδας από το 1977, άρα αρκεί να την τροποποιήσουμε και να περάσουμε στο στάδιο της ΑΟΣ. Τώρα με την Τουρκία, εφόσον η Τουρκία δεν θέλει να κάνει τίποτα προς το παρόν, γιατί θεωρεί ότι η ΑΟΣ είναι κάτι που καταπατά τα δικαιώματά της, ανεξαρτήτως βέβαια αν έχει υπογράψει συνθήκες
όσο αφορά την ΑΟΣ στην Μαύρη Θάλασσα με τις χώρες που βρίσκονται εκεί. Είναι πολύ απλό. Η διαδικασία προς το παρόν είναι ότι θα θεωρήσουμε ότι θα είναι το έκτο κράτος αυτές τις διαπραγματεύσεις και όποτε θελήσει να ορίσει την ΑΟΣ μαζί μας, τότε θα το κάνουμε και εμείς, αλλά πάντοτε βέβαια με την έννοια της μέσης γραμμής. Κατά συνέπεια θα έλεγα ότι πρέπει να αρχίσουμε με τις χώρες που είναι πιο θετικές μαζί μας, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την θέση μας, να έχουμε την δικαιοδοσία μας επίσημα και να μπορούμε να αποτελούμε ένα πέρασμα και για το εκλεκτρικό καλώδιο και για το φυσικό αγωγό, έτσι ώστε να ενεργοποιήσουμε την όλη υπόθεση και σιγά σιγά να συμπληρώσουμε τα κομμάτια που θα λείπουν εκείνη την περίοδο. Γιατί είναι ακριβώς η ίδια στρατηγική που ακολουθεί η Κύπρος. Έχει κάνει τρεις συμφωνίες, αλλά της λείπουν άλλες τρεις συμφωνίες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχει αρχίσει την εξόρυξη και τις γεωτρήσεις που έχει κάνει στο οικόπεδο Αφροδίτη. Επιτρέψτε μου, κύριε Λιγερέ, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Χρονικά, πότε βλέπετε κάποια πράγματα να τα ζούμε, να τα νιώθουμε, να τα βιώνουμε χειροπιαστά πλέον? Κοιτάξτε, όσο αφορά την θέσπιση, όπως σας είπα, είμαστε στην τελική ευθεία. Μην ξαφνιαστείτε αν έχουμε μία θέσπιση τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Σε αυτή την περίοδο είμαστε. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε θέσπιση το 2012. Τώρα, όσο αφορά τις συμφωνίες για τις οριοθετήσεις, μπορεί να πετύχουμε μία ή δύο συμφωνίες πριν το τέλος του χρόνου. Αυτό είναι το πλαίσιο, αν θέλετε, σε γενικές γραμμές. Μετά οι άλλες εξαρτούνται κάπως από τα αποτελέσματα που θα έχουμε από τις προηγούμενες και την ταχύτητα την οποία θα αναπτύξει και η κυβέρνηση. Καταλαβαίνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.